Σε συνέχεια της σημερινής σύσκεψης που είχαμε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υποδεχθήκαμε σήμερα εδώ πέρα στο Δημαρχείο Ήλιδας τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Κουμανέα. Τέθηκαν επιτάπητος όλα τα ζητήματα πάνω στο ζήτημα που μας ταλανίζει τις τελευταίες μέρες, στο θέμα της εξάπλωσης του κορονοϊού. Είχαμε συνεργασία εδώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λιμπέρη, καθώς και τους κυρίους αντιδημάρχους, προκειμένου να έχουμε καλύτερο συντονισμό των δράσεων και των πρωτοβουλειών τις επόμενες ημέρες. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, καλούμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια δεδομένα σε επίπεδο εξάπλωσης ενός ιού. Θεωρώ ότι το θεμελιώδες ζήτημα και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να διατηρήσουμε άπαντες την ψυχραιμία μας, την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητά μας. Θεωρώ επίσης ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και από τη δικιά του θέση, είτε τη θεσμική είτε όχι, θα πρέπει να επιδείξει υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης της ατομικής του ευθύνης σε ό,τι αφορά στη λήψη των ατομικών μέτρων υγιεινής. Σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης γενικότερα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα. Ήδη έχει αναλυφθεί από εμάς πρωτοβουλία επικοινωνιακής καμπάνιας προκειμένου όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν πάνω στο ζήτημα αυτό. Το ίδιο και ο Δήμαρχος, ο κύριος Λιμπέρης, ο Δήμος Ήλιδας και οι λοιποί Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Είμαστε εδώ προκειμένου να συνεργαστούμε και να αναλάβουμε όποια πρωτοβουλία χρειαστεί εντός των επόμενων ημερών. Ο Πρόεδρος ικανοποιεί σήμερα το αίτημα της φυσικής παρουσίας, της ηγεσίας. Δυστυχώς, κληρώσαμε να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα εμφανιστεί με αυτή την πυκνότητα, με ένα λεωφορείο, το κρούσμα του κορονοϊού. Δεν θα μείνουμε και δεν πρέπει να μείνουμε όπως να μείνουμε από την πρώτη μέρα, από την Τετάρτη το βράδυ δηλαδή. Εμείς σε αυτό το γραφείο κάναμε συντονιστικό τοπικό όργανο, συμμορφωθήκαμε προς τις οδηγίες του Κεντρικού Οργανισμού της Δημόσιας Υγείας, οι οποίες πραγματικά υπήρξαν. Ήρθε κλιμάκιο αμέσως με ελικόπτερο. Μάλιστα φτάσαμε συγχρόνως. Εγώ ανέβαινα στην Αθήνα από την Κόρινθο, ήρθε και το ελικόπτερο στο νοσοκομείο και ξεκίνησε η διαδικασία ανίχνευσης των φορέων του ιού. Από τη στιγμή που δεν θα το επαφεύγαμε και θα ερχόταν, το θέμα πια είναι, και μας τα εξήγησαν από την πρώτη στιγμή, πώς θα επιβραδύνουμε τη διασπορά. Πώς θα μειώσουμε τη διασπορά για να μην υπάρξει ένα τσουνάμι ασθενών που θα πέσουν στα νοσοκομεία, θα πέσουν στις μονάδες και μεσούσεις της γρίπης του χειμώνα θα υπάρξει μια κρίση και ένας πανικός στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Τώρα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας είναι θέμα, ήταν θέμα σε εμάς τον νομό Ηλίας και το λέω ενώπιον του Προέδρου. Εμείς οι παρικούντες στην Ηλία το ξέρουμε πολύ καλά ότι από ένα σύστημα υγείας που δεν είναι στα καλύτερά του συνολικά στη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ηλία είναι πάτος, όπως και σε άλλα. Επομένως, καταλήξαμε χθες το βράδυ να τρέχουμε εγώ και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να επιταχθεί γιατρός για να εφημερεύσει στην Αμαλιάδα. Δεν είναι σωστό αυτό. Μέσα σε αυτή την κρίση που λέμε να μην υπάρχει πανικός, που λέμε στον κόσμο πάρτε τα τηλέφωνα του Ιατρικού Συλλόγου και του νοσοκομείου για να πάρετε σωστές οδηγίες. Δεν θα τρέχετε όλοι μαζί, παρά να δείτε συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα, αυτά, αυτά και αυτά. Βήχας, πυρετός και καταβολή, τα συμπτώματα της γρίπης. Τότε θα απευθυνθείτε. Δεν θα τρέχετε στο νοσοκομείο με το παραμικρό για να υπάρξει συνωστισμός. Είχαμε απαγορεύσει όλες τις εκδηλώσεις πριν σκάσει το κρούσμα. Τις είχαμε απαγορεύσει όλες και είχαμε δεχτεί επιθέσεις από κάποιους ότι θα χαθούν χρήματα, θα, εν ώψη της αφής της Ολυμπιακής Βουλής. Γιατί το βλέπαμε, είμαστε γιατροί και βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν μπορεί να μείνουμε αποστηρωμένοι εμείς από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν έχουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι θα έχουμε στενή συνεργασία
για να μπορέσουμε να δουλέψουν οι δομές υγείας και οι περιφερειακές δομές της περιφέρειας και των Δήμων, ούτως ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το βασικό είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία, το οποίο έχουμε και θα την εντείνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το Υπουργείο Υγείας και από τον ίδιο τον Υπουργό για την Αμαλιάδα και για τις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί από τον καινούριο νέο αυτόν κορονοϊό. Άρα χρειαζόμαστε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Δήμαρχο, που είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και γιατρός, με την περιφέρεια, τον αντιπεριφερειάρχη, με την πολιτική προστασία, αλλά κυρίως με τους πολίτες. Πρέπει να ακούνε τις οδηγίες και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και των τοπικών αρχών. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία, για την προάσπισή της, πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων. Όταν δίνονται οδηγίες, κάποιος να μείνει σπίτι, να μείνει σε απομόνωση. Καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές μπορεί αυτό να επηρεάσει την οικονομική και την κοινωνική συνοχή της περιοχής, αλλά είναι για το ευρύτερο καλό. Άρα, τους προτρέπουμε όλους να ακούνε τις οδηγίες. Θα είμαστε εδώ πέρα και τις επόμενες μέρες σαν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ήδη είχαμε, όπως είπαμε πριν, μια συνάντηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου υπήρχε μια συνεργασία με όλους τους δημάρχους της περιοχής και με τους θεσμικούς φορείς. Ανακοινώθηκαν και κάποια για το νοσοκομείο του Ρίου και υπάρχουν και εδώ πέρα ο ίδιος ο κύριος Καρβέλης, ο υπεάρχης, θα γίνουν κάποιες μετακινήσεις επόμενες μέρες ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που είναι πολύ σημαντικό. Και η συνεργασία που θα έχουμε τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δημιουργήσει μια ηρεμία και μια ψυχραιμία στον κόσμο, να μην υπάρχει πανικός, μια εγρήγορση. Οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Έχουμε βγάλει και οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν και να επιτηρούν την υγεία τους. Και να μην υπάρχει βασικό αυτός ο στιγματισμός που ακούγεται τις τελευταίες μέρες για όποιους από τους συμπολίτες μας έχουν νοσήσει. Συμπαράσταση ο ένας τον άλλον για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία είναι διεθνή, είναι δικά μας. Τη μέρα που έγινε το περιστατικό και που υπήρχε η ενημέρωση, πολύ σωστά ο Εθνικός Οργανισμός, τηρώντας αυτά τα πρωτόκολλα, δεν έπρεπε να δώσει την άδεια να γίνει αυτή η εξέταση. Αλλά είναι επιτυχία του συστήματος ότι ήδη οι γιατροί και οι τοπικοί, αλλά και στο ΡΙΟ, οι πανεπιστημιακοί, αντιλαμβανόμενοι από την κλινική τους κιόλας εμπειρία ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει λαθασμένα, επικοινώνησαν και κάνανε το δείγμα. Άρα δεν είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι εμείς δεχόμαστε δεκάδες χιλιάδες τηλεφωνήματα για εξετάσεις κάθε μέρα. Ο καθένας έρχεται από διάφορες περιοχές. Υπάρχουν πρωτόκολλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τις πολλαπλές, τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις, γιατί είμαστε κυματοθράφτης του συστήματος και το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα και τα εργαστήρια. Προφανέστατα όλα αυτά γίνονται με κάποια πρωτόκολλα, αλλά γι' αυτό θέλουμε και τη συνεργασία. Από τότε αλλάξανε, είναι ένας ιός ο οποίος αλλάζει. Τα δεδομένα και παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα. Το Ισραήλ τότε δεν ήταν μέσα στις πληττόμενες περιοχές, ούτε στην Αγγλία, ενώ ούτε σε καμιά άλλη περιοχή της Ευρώπης δεν ήταν. Το έχουμε αλλάξει και από χθες και από περιοχή, έχει αλλάξει 3-4 μέρες, αλλά και χθες βρήκαμε κρούσματα τα οποία δεν εμπίπτουν στον ορισμό κρούσματος, τον τότε και εμπίπτουν σε αυτόν που αλλάξαμε χθες. Και αύριο μπορεί να το ξαναλλάξουμε. Αλλάζουμε κάθε μέρα. Και πλέον γίνονται και με τις βαριές πνευμονίες, δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με τον τόπο προέλευσης. Αλλά είναι και μια λαθασμένη προσπάθεια που γίνεται να ρίξει η μία κοινωνική ομάδα στην άλλη. Αν εμείς το ξέραμε, το ξέραμε. Λειτουργούμε όλοι μαζί και πολύ σωστά ο ΕΟΔΗ προσπαθεί να μην επιβαρύνει υπέρμετρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η προσπάθεια στα νοσοκομεία μας, τα οποία πρέπει να αντέξουν όλη αυτή την πίεση από έναν ιό που έχει εξαπλωθεί σε 100 χώρες και έχει χιλιάδες νεκρούς σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να αποφύγουμε το να πάνε όλοι μαζί στα νοσοκομεία λαθασμένα, επειδή υπάρχει ένας πανικός και μια φοβία. Λογικά, ψύχρεμα, ό,τι χρειάζεται, παίρνουμε τον γιατρό μας, ενειδοποιούμε τον ΕΟΔΗ και προφανέστε με κάποια πρωτόκολλα θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσους έχουν ανάγκη και οι οποίοι έχουν νοσήσει. Είναι επιτυχία του συστήματος και επιτυχία του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ ότι σήμερα βρίσκεται εδώ. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις κρατικές υπηρεσίες και στους υπεύθυνους της πολιτείας, οι οποίοι ανακοινώνουν μέτρα ή ανακοινώνουν την πρόληψη. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες των εργατών υγείας και τους Ρωμά, έχω να σας πληροφορήσω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ήδη αρχίσει σε συνεργασία με το Δήμο επικοινωνία και εντός της Δευτέρας, δηλαδή αύριο και όλη την εβδομάδα, θα είμαστε επιποδός πολέμου αυτούς τους ανθρώπους να τους ενημερώσουμε, να τους παράσχουμε ό,τι χρειάζεται για απολύμανση, δηλαδή το χεριόν, τα γάντια, τις μάσκες, όπου χρειάζεται. Και υπάρχουν και εθελοντικό σώμα γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου για να μην συνοστίζονται στα νοσοκομεία, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα χρειάζεται να έρθουν στα γιατρία μας, θα πηγαίνουμε εμείς εκεί που μένουν για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στην πηγή τους.